Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στους εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Μπουγά και είμαστε εκπρόσωποι των αθλητικών δραστηριοτήτων της απογευματινής ζώνης, δηλαδή τις δραστηριότητες αθλητικές που μπορείτε να βρείτε όποιος θέλει και επιθυμεί στις άρτιες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Μπουγά. Εγώ είμαι Μιχάλης Παπαγωγιάννης, εκπροσωπώ το άθλημα του μπάσκετ. Να το. Για του λόγου του αληθές. Η σπηριάρα μπάλα που λένε οι ποδοσφαιρικοί. Ακριβώς. Δεξιά μου είναι ο Άρης Γαλανόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί το τμήμα ποδοσφαίρου των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας μας και των Τορνέιντος και του Άρη Καλαμάτας. Και ο κύριος Χάρης Αγγελόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί το τένις. Να το. Έτσι. Και φέτος είχαμε και το τσιπά. Να και για τον Άρη πριν το ξεχάσαμε. Και σας περιμένουμε να έρθετε να δοκιμάσετε. Υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που μπορείτε να πάρετε και τα διαφημιστικά μας φυλάδια και τα τηλέφωνα ολωνών μας. Μπορείτε να ενημερωθείτε όποια στιγμή θέλετε για το τι μπορεί να κάνει το κάθε παιδί. Και εμείς να το ενθαρρύνουμε στο άθλημα που έχει την κλίση, ώστε να μπει και ο αθλητισμός στη ζωή του. Χάρη, εκπαιδευτήρια Μπουγά, αθλητισμό ή πρωτοαθλητισμό ή και τα δύο. Και τα δύο. Ό,τι ταιριάζει στον καθένα. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Ο τένις τι προσφέρει στα παιδιά? Μια ευκαιρία να το κάνουν άθλημα της ζωής τους. Να χαρούν, να γνωρίσουν την προσωπικότητά τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να προσφέρει ένα ατομικό άθλημα που είσαι εσύ ο εαυτός σου και το ταβάνι το βάζεις ο ίδιος. Εδώ μια γνωστή προσωπικότητα του αθλητισμού στην πόλη, ένας καταξιωμένος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, πολυνίκης προπονητής της Ακαδημίας, Άρη. Με συνεργασία μαζί με τον Γιάννη, για πείτε μας, τι έχετε φτιάξει Tornadoes? Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας που έχει ξεκινήσει εδώ και 6 χρόνια με την ίδρυση της Ακαδημίας μας. Είμαστε συνευχάριστες να βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο χώρο και να έχουμε προσπαθήσει και εμείς με τις δυνατότητές μας να τον εμπλουτίσουμε και να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά για να βρουν αυτό το χώρο που θα αξιοποιήσουν το ταλέντο τους και θα το εμφανίσουν κατά προτεραιότητά τους. Σκοπός μας είναι τα παιδιά να μπορέσουν να μπουν στον χώρο του αθλητισμού, να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν πάνω στο κομμάτι της άθλησης, να καλλιεργήσουν τα όνειρά τους και να προσπαθήσουν μέσω από αυτά να μεγαλώσουν και να αξιοποιήσουν το όποιο ταλέντο έχουν. Είμαστε δίπλα τους, προσπαθούμε η τεχνογνωσία μας να είναι τέτοια που να προσφέρει στα παιδιά αυτό που επιθυμούν. Και όπως είπε και ο κύριος Χάρης, υπάρχει και ο αθλητισμός και ο προαθλητισμός. Η Ακαδημία σας διαθέτει γήπεδο υπερσύγχρονο τάπητα, τελευταίας γενιάς, πέρσι. Εμείς έχουμε, και χορτάρι, έχουμε επενδύσει πάνω στις αναπτυξιακές ηλικίες, προσπαθώντας να φτιάξουμε τα γήπεδά μας ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερα εφόδια και εργαλεία στα παιδιά. Πάνω σε αυτό, πέρσι έγινε η αλλαγή του τάπητα στο γήπεδο 5x5 των εκπαιδευτηρίων. Μπήκε τάπητα τελευταίας γενιάς με πιστοποίηση FIFA και δημιουργήσαμε και δύο γήπεδα με φυσικό χλωρό τάπητα, λίγο εξειδικευμένο, να το πω, ένα βήμα παραπάνω, γιατί καταλαβαίνετε ότι στις εποχές που ζούμε δεν είναι και τόσο εύκολο να μπορέσεις να συντηρήσεις ένα γήπεδο με φυσικό χλωρό τάπητα και γι' αυτό το λόγο το έχουμε μόνο για τα παιδιά των ακαδημιών. Νομίζω ότι πέρα από όλο αυτό, όλη η ενέργειά μας όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις δείχνει ότι έχουμε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε φτιάξει ήδη και σε άλλου είδους αθλήματα, πέρα και από το μπάσκετ, πέρα από το τένις. Έχουμε πάει στο πάντελ που είναι ένα ανερχόμενο άθλημα και για μικρούς και για μεγάλους. Πλέον υπάρχουν εκεί παιδά beach volley στο χώρο και υπάρχουν και άλλοι στόχοι και άλλα, έτσι, και άλλα πράγματα που θέλουμε και στο άμεσο μέλλον θα έχετε περισσότερες πληροφορίες και γι' αυτό. Και μότο της Ακαδημίας είναι «Κατάκτησε το όνειρο». Εμείς έχουμε ξεκινήσει με αυτό το μότο σαν ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που είχαμε στο μυαλό μας με τον Γιάννη. Τα παιδιά πρέπει να έχουν όνειρα. Τα παιδιά πρέπει να προσπαθούν να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Εμείς αυτό που θέλουμε σαν προπονητές, σαν παιδαγωγοί, είναι να τους δώσουμε όσα περισσότερα εφόδια μπορούμε για να φτάσουν περισσότερο κοντά στο όνειρό τους. Μιχάλη, επειδή λέμε για όνειρο, όνειρο για τα εκπαιδευτήρια Μπουγά και για σένα προσωπικά, είναι η διατήρηση της ομάδας μπάσκετ του Άρη σε τόσο υψηλό επίπεδο. Πες μας για την ομάδα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια καμαρώνουμε τη γυναικεία μας ομάδα του Άρη Καλαμάτα στην Α2 εθνική κατηγορία. Για πρώτη φορά στην ιστορία ομάδα γυναικεία παρέμεινε στα εθνικά σαλόνια. Εμείς και φέτος έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια σε δύσκολους καιρούς να παρουσιάσουμε ένα ανταγωνιστικό ρόστερ σε μια Α2 εθνική κατηγορία, η οποία θα έχει πάρα πολλές ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την παραμονή, αλλά θα πέσουν και 5 ή 6 ανάλογα.
Οπότε πρέπει να κάνεις πορεία πρωταθλητισμού ώστε να μπορείς να πεις ότι θα παραμείνω στο στόχο της παραμονής. Εμάς είναι αυτός ο στόχος, αλλά πάντα όμως κοιτάμε και το φυτώριό μας, κοιτάμε και τι έρχεται από κάτω. Οπότε η δουλειά που γίνεται σε αναπτυξιακές ηλικίες είναι προαπαιτούμενο ώστε να μπορείς να έχεις μια ομάδα ανταγωνιστική στις εθνικές. Θεωρώ ότι φέτος έχουμε και την κατάλληλη και την υποδομή, αλλά και, και το κατάλληλο προπονητικό staff, ώστε να μπορέσουμε από τη βάση μέχρι πάνω να είμαστε αυτοί που πρέπει, με ποιότητα και με σεβασμό για όλους, ώστε να έρθει όποιος θέλει να φέρει το παιδί του, είτε αγορά και το κοριτσάκι, να μπορέσει να το φέρει σε ένα περιβάλλον που θα μάθει καλά τα βασικά του μπάσκετ. Γιατί η γυναική ομάδα θα έχουμε να τα λέμε εμείς έτσι κι αλλιώς, οπότε είστε υποστηρικτές μας. Το Σάββατο το άλλο παίζουμε με τον Προμηθέα Πάτρας, ξεκινάμε κύπελο, με μια ιστορική ομάδα και αυτή που τώρα κάνει όμως τα πρώτα της βήματα σε γυναικείο επίπεδο. Την ξέρουν πάρα πολύ από την ανδρική ομάδα του Προμηθέα που είναι στην Α1 εθνική κατηγορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα διασταυρώνουμε τα ξύφη μας στο επίπεδο γυναικών και σε επίπεδο κυπέλου. Θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο το άλλο Σάββατο, 7 η ώρα, να έρθει στην Τέντα να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των κοριτσιών μας.